Η κυβέρνηση σήμερα ανακοίνωσε ειδικό καθεστώς γρήγορων και μαζικών απολύσεων σε μια πρωτοφανώς επιθετική κίνηση ενάντια στους εργαζόμενους της χώρας. Ουσιαστικά κάλεσε τις επιχειρήσεις να απαλλαγούν από το προσωπικό τους, αναλαμβάνοντας το κράτος να καταβάλει ένα έκτακτο επίδομα. Οι όροι υπό τους οποίους θα επανέλθει η κατάσταση μετά από αυτή την περίοδο είναι συντριπτικοί για τους εργαζόμενους, αφού οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν μόνο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων και μάλιστα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Κινούμενη στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τη γενικευμένη απαγόρευση απολύσεων, η κυβέρνηση ουσιαστικά επικρότησε τις 115.000 απολύσεις που έχουν λάβει χώρα από την αρχή του Μαρτίου. Παρέπεμψε στις καλένδες την καταβολή του δώρου Πάσχα, χωρίς μάλιστα να αναλαμβάνει το κόστος του, στερώντας το από τους εργαζόμενους τη στιγμή που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν προχώρησε στην πλήρη κάλυψη των μισθών των εργαζομένων, μετατρέποντας ουσιαστικά εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς σε άνεργους επιδοματούχους. Επέμεινε να μην απαγορεύει το συμψηφισμό των ημερών μη εργασίας με τις τακτικές άδειες των εργαζομένων, οδηγώντας συνειδητά σε γενικευμένη απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Δεν προχώρησε στην απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων πλήρους εργασίας σε μερικής ή εκπεριτροπής απασχόλησης, αφήνοντας τους εργαζόμενους σε απόλυτη επισφάλεια. Εξακολούθησε δε να μην καλύπτει οριζόντια τους εποχιακά εργαζόμενους. Σήμερα δυστυχώς η κυβέρνηση έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Αυτό όμως που έχουν περισσότερο ανάγκη οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή είναι κρατικές παρεμβάσεις στήριξης και προστασίας των θέσεων εργασίας τους και των μισθών τους, και όχι επιβολή καθεστώτος διάλυσης.